Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρόσκληση την οποία σας αποστήλαμε και έχει να κάνει με την απολογιστική δράση της θητείας της διοίκησης της τελευταίας του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς, αλλά και την δική μου προσωπική. Σήμερα λοιπόν μία πορεία δική μου τελειώνει στα συνδικαλιστικά δρόμενα του κλάδου μας, και λέω του κλάδου μας και όχι της πόλης μας, γιατί η ενασχόλησή μου με τα κοινά έχει να κάνει πάντα σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Πρώτη φορά το 2016 το 2006 στην διοίκηση της ΕΔΙΚΑ, το 2009 στον ίδιο οργανισμό, στην ίδια εταιρεία, στην ΕΔΙΚΑ, ως αντιπρόεδρος, 2011 με την εκλογή μου στο επιμελητήριο, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Καστοριάς και 2015 η μεγάλη τιμή που μου έγινε να αναλάβω τα ηνία του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς μέχρι σήμερα. Παντού μέχρι σήμερα εθελοντικά, αφιλοκερδός, αλλά θα έλεγα με μεγάλη όρεξη για δουλειά. Άοκνα και με όλες μας τις δυνάμεις από όπου έχω υπηρετήσει το συνδικαλιστικό κομμάτι. Πριν από λίγο έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς, όπου μετά τον απολογισμό, κάναμε έναν πλήρη απολογισμό των δράσεων του Συνδέσμου μας. Το έδωσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου υπέβαλα την παραίτησή μου από την θέση του Προέδρου. Και βέβαια θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος μέχρι τις εκλογές, που θα γίνουν όταν κρίνει η Γενική Συνέλευση. Να σας πω, να σας αναφέρω ότι νέος πρόεδρος από εδώ και πέρα στο Σύνδεσμο αναλαμβάνει ο κύριος Τσούκας Απόστολος και αντιπρόεδρος που αναπληρώνει τη θέση την οποία άφησε ο κύριος Τσούκας είναι ο κύριος Γιάτας Φέδων. Και οι δύο μέλη του Συνδέσμου και του Διοικητικού Συμβουλίου, άξιοι θα έλεγα συνεχιστές της πορείας που έχουμε διαδραματίσει μέχρι σήμερα, και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω ότι θα βγάλουν εις πέρας το έργο από εδώ και πέρα. Η υποβολή της παραίτησης δεν είχε να κάνει με κάτι ασυμβίβαστο ή οτιδήποτε άλλο. Όπως γνωρίζετε όλοι, έχω προγραμματίσει και έχω ξεκινήσει ήδη για κάτι άλλο στη συνέχεια της πορείας μου. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο σε ό,τι είχε να κάνει με τη θέση του Προέδρου, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήθελα να κάνω εγώ προσωπικά. Και με σκοπό βέβαια να συνεχίσει ο Σύνδεσμος Γνωπιών Καστοριάς απρόσκοπτα το δύσκολο έργο που έχει στην πορεία. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία την σημερινή να σας αναφέρω κάποιες δράσεις οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ξεκινάω από το 2015, όταν και αναλάβαμε, στις 20 Ιουνίου που αναλάβαμε τις τύχες του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό την προηγούμενη διοίκηση, στην οποία μάλλον οφείλουμε την παρουσία μας σήμερα εδώ, στο κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, ένα υπερσύγχρονο εκκλησιακό κέντρο, το οποίο και μέσα στην εβδομάδα θα έχει και επίσημα την οικοδομική άδεια ως εκκλησιακό. Ξεκινήσαμε λοιπόν μία ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι δεν γνωριζόμασταν ιδιαίτερα, όλοι γνωριζόμασταν στην πόλη της Καστοριάς, αλλά είχαμε έναν κοινό σκοπό. Το σκοπός αυτός και ο στόχος ήταν η επίτευξη ως των δυνατόν μεγαλύτερων στόχων, ώστε να πάει μπροστά ο κλάδος, ώστε να πάει μπροστά ο τόπος μας. Ξεκινάμε λοιπόν το 2015, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν να αλλάξουμε το λογότυπο της εκθέσεως. Αν θυμάστε, υπήρχαν κάποια γράμματα, κάποια αρχικά, ήταν το IFFK. Εμείς θεωρήσαμε ότι από εκεί και πέρα έπρεπε να υπάρχει το όνομα Καστοριά. Το Καστόρια λοιπόν, που συνόδευε κάθε δράση, συγχωρείτε, και κάθε εκθεσιακή εκδήλωση που κάναμε στη διάρκεια της θητείας μας. Το νέο λογότυπο λοιπόν, το Καστόρια International Food Fair, ήταν κάτι που συνόδευε όλες μας τις δράσεις. Την ίδια χρονιά πραγματοποίησε, υλοποίησε ο Σύνδεσμος Γνωπιών Καστοριάς για πρώτη φορά σεμινάρια like. Εφαρμόσαμε επίσης για πρώτη φορά το σύστημα μοριοδότησης, ένα μητρώο εκθετών, όπου ανάλογα με τη συμμετοχή του κάθε ενός συναδέλφου γνωπιού,
παίρνει κάποια μόρια ώστε να δημιουργηθεί ένας φάκελος που θα το επιτρέπει σε επόμενες διοργανώσεις να έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια εφόδια. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω τις δράσεις μας, γιατί είναι αρκετές. Ξεκινάμε λοιπόν το 2016 με την πραγματοποίηση της 41ης Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας Καστοριάς, 5 με 8 Μαΐου. Τα εγγένεια πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρδας, με 104 εκθέτες, έναντι 82 της χρονιάς που είχε περάσει το 2015, με μείωση όμως 50% στην τιμή του τετραγωνικού. 541 επισκέπτες, πραγματικά νούμερα, από 30 διαφορετικές χώρες. Πραγματοποιήθηκε ένα workshop όπου 9 σχεδιαστές συνεργάστηκαν με αντίστοιχες 9 αγωνοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής μας και ανέδειξαν τα σχέδια και τα δημιουργήματά τους. Στην ίδια κατά τη διάρκεια της ίδιας έκθεσης έγινε αδελφοποίηση με τη Ρωσική Ένωση Γούνας και τον πρόεδρο της, τον κύριο Στολμπόφ, ο οποίος είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε κατά τη διάρκεια της πρώτης μας έκθεσης. Έγινε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας και συμφωνήθηκε να γίνονται κάποιες κοινέ δράσεις ή να αντιμετωπίζουμε από κοινού προβλήματα που έχει ο κλάδος. Στην συγκεκριμένη έκθεση, εκτός από τον κύριο Μάρδα και πλήθος άλλων πολιτικών, σημαντική παρουσία ήταν της κυρίας Σπυράκη και του κυρίου Ζαγοράκη από την Ευρωβουλή. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς του 2016 ανακοινώνεται πρώτη φορά επισήμως η πρόθεση να γίνει ένα Fair Shopping Festival. Είναι η πρώτη φορά, όπως σας είπα, έστω και σαν σκέψη από τα μέλη της διοίκησης, το οποίο αργότερα έγινε πραγματικότητα, ήταν γεγονός, αποτέλεσε γεγονός. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς πραγματοποιείται το Castorian Fashion Show στο Krasnoyarsk της Ρωσίας. Έντονη συμμετοχή από γνωπητικές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς και βέβαια με σκοπό την διαφήμιση και την προβολή και των γουνοποιητικών επιχειρήσεων, αλλά βέβαια και τις εκθέσεώς μας. Το Νοέμβριο λοιπόν του 2016 έχουμε και επίσημα το πρώτο Fair Shopping Festival. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ήταν κάτι που όλες οι διοικήσεις, οι προηγούμενες, το είχαν ως στόχο, αλλά βέβαια δεν έγινε ποτέ. Έγινε λοιπόν το Νοέμβριο του 2016 με 70 εκθέτες. Επίσης σημαντικό γεγονός της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η έλευση πτήσεως τσάρτερ για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια στο αεροδρόμιο της Καστοριάς. Μια πτήση τσάρτερ 144 ατόμων από τη Μόσχα. Και όπως λέω πολύ συχνά, η Καστοριά αναγράφεται στα διεθνή αεροδρόμια του κόσμου, στον πίνακα αναχωρήσεων. Κάτι που δεν υπήρχε ποτέ. Το Νοέμβριο του 2016 συμμετοχή στη φιλοξένεια, επίσης για πρώτη φορά, με δωρεάν παραχώρηση περιπτέρω από την Δεύχελ Expo. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας με τον Εθνικό Εκθεσιακό Φορέα, με όλα τα πλεονεκτήματα που μας έφερε στην συνέχεια και με όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα και δράσεις που πραγματοποιήσαμε και συνδιοργανώσαμε. 2017. Υπάρχει συμμετοχή του Πρόεδρου του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς στην αποστολή που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στο Κίεβο. Για πρώτη φορά επίσης σε επίσημη επιχειρηματική αποστολή του Πρωθυπουργού εκπροσωπείται ο κλάδος της Γούνας. Υλοποίηση σεμιναρίων live για μία ακόμη φορά και 4 με 7 Μαΐου έχουμε την 42η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς. Στα εγγένεια Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κάτι που συναντούμε σπάνια. 120 εκθέτες, 1128 εμπορικοί επισκέπτες. Δύο πτήσεις τσάρτερ αυτή τη φορά από Μόσχα και Κίεβο, από Ρωσία και Ουκρανία. Επίσης για πρώτη φορά καλά σε εξωτερικό χώρο. Όλοι σας θα θυμάστε το τι είχε γίνει στον Τουρτσό στις παραδοσιακές περιοχές που θέλουμε να δείξουμε επίσης της Καστοριάς. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ήταν κάτι πρωτοποριακό, ήταν κάτι που έγινε για πρώτη φορά, ελπίζουμε όχι τελευταία. Επίσης, η συγκεκριμένη έκθεση γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Δεύχελ Expo. Μέσα κατά τη διάρκεια της έκθεσης και βέβαια με τις συνέργειες των ανθρώπων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ξεκινάει η διαδικασία για την πιστοποίηση του συνδέσμου και της έκθεσης ως διεθνής μέσω του Παγκοσμίου Φορέα που πιστοποιεί τις διεθνείς εκθέσεις των UFI. Workshop για μία ακόμη φορά με 30 σπουδαστές σχολών μόδας.
Στην ουσία αυτή η έκθεση χαρακτηρίζεται ως η πιο επιτυχημένη από όλο τον κόσμο, ως η πιο επιτυχημένη έκθεση που έχει γίνει στην Κωνσταντινιά. Το Σεπτέμβριο του 2016 συμμετοχή για πρώτη φορά επίσης στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Κίνα. Κατά τη διάρκεια της εκθέσεως της Θεσσαλονίκης έχουν γίνει επαφές με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Πιτσιόρλα, με την κυρία Τσαρουχά, Υπουργό Μακεδονίας Θράκης και άλλους οργανισμούς. Τους αναφέρω αυτούς γιατί ήδη έχει ξεκινήσει και η διαδικασία, ο πολυπόθητος στόχος και σκοπός που είχαμε αναλάβει εξ αρχής για την αδειοδότηση του συγκεκριμένου εκθεσιακού. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας κατά την 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο. Κάτι βέβαια που επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, Ελλάδα και Κίνα, όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η σχέση εμπορική σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της γούνας. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2016 αναγνωρίζεται ως πλήρως μέλος του UFI, ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, και η έκθεση πλέον είναι διεθνής. Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς έχουμε το δεύτερο Fair Shopping Festival, 108 εκθέτες αυτή τη φορά, μεγάλη συμμετοχή από τους συναδέλφους γνωπιούς και πάλι πτήσεις charter, παρουσία πολλών επιφανών ανθρώπων της πολιτικής αλλά και εμπορικών επισκεπτών. Τέλος Νοεμβρίου, απονομή τιμητικής πλακέτας από το Επιμελητήριο Ελληνορωσικών Σχέσεων και τον Γενικό Πρόξενο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη για την συνεισφορά του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς στις ελληνορωσικές εμπορικές σχέσεις. Επίσης, τον ίδιο μήνα, επίσκεψη της εμπορικού ακολούθου της Κίνας, είναι στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει με το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο, επίσκεψη λοιπόν της εμπορική ακολούθου της Κίνας στον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς συγκεκριμένα, όχι στην Καστοριά. Και βέβαια όλα αυτά μεταφράζονται σε αποτελέσματα από τις δημόσιες σχέσεις και τις επαφές που δημιουργούμε όλα αυτά τα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα, όπως σας είπα και πριν, με διακριτικά πάντα, με συντονισμένες ενέργειες, γίνονται όλες οι απαραίτητες συναντήσεις και επισκέψεις με ανθρώπους της πολιτικής, της κυβέρνησης, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που είπαμε στην αρχή, και στις 17 Ιανουαρίου του 2018 ψηφίζεται επιτέλους το νομοσχέδιο που επιτρέπει την ανέγερση εκθεσιακών κέντρων σε ζώα, σε ζώνη μυστικού ελέγχου. Ήταν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια απόφαση σταθμός, ήταν κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα δώσει ανάπτυξη περαιτέρω στην περιοχή μας. Θα σας μιλήσω λεπτομερώς για την διαδικασία της αδειοδότησης. 3 με 6 Μαΐου της ίδιας χρονιάς έχουμε την 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας. Εγγένεια ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος, θα έλεγα, και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο κ. Πιτσιόλας. 120 εκθέτες και 340 εμπορικοί επισκέπτες από 43 χώρες. Ειδική αποστολή από Κορεάτες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρουσία βέβαια πολλών επωνύμων και πολιτικών και ανθρώπων όπως τα έχετε παρουσιάσει και εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τον Ιούνιο, συμμετοχή και εκλογή στο Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο του Πρόεδρου του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, κάτι που έχει και άμεσο αντίκτυπο, όπως είπαμε, στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Είναι πολύ καλή εκπροσώπηση αυτή που υπάρχει στο Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο, με ό,τι μπορεί να μας προσφέρει από εδώ και πέρα. Επίσης, τον Ιούνιο γίνεται συνάντηση με τον Πρόεδρο στα γραφεία μας εδώ πέρα, στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται συνάντηση με τον Πρόεδρο και στελέχη της Εγνατία ΑΕ, τον κύριο Αντωνούδη, όπου και τους προτείνεται επίσης για πρώτη φορά η διασύνδεση του εκθεσιακού μας με τον κόμβο της Εγνατίας. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς συμμετοχή για δεύτερη φορά του Συνδέσμου Γουνοποιών στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα της ΗΠΑ και πάλι με επαφές και πάλι με όλα τα υπόλοιπα. Και τον Οκτώβριο γίνεται με αφορμή το τρίτο Fair Shopping Festival κοινή συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου, όπου το αναφέρω αυτό, όπου από τον εκθεσιακό φορέα ακούγεται ότι
Το εκθεσιακό παράδειγμα, η Καστοριά, που θα πρέπει να μιμηθούν και άλλες πόλεις της χώρας. Το Νοέμβριο έχουμε το 3ο Fair Shopping Festival με 92 εκθέτες, παρουσία επισκεπτών εμπορικών από πολλές χώρες. Βλέπουμε ότι τείνει να γίνει θεσμός, κάτι που γεννήθηκε από το μηδέν, με όλα τα προβλήματα και βέβαια στα πιο δύσκολα χρόνια της Γούνας. Με happenings και όλες τις υπόλοιπες δράσεις που όχι μόνο δίνουν όθηση στον κλάδο της γουνοποιίας, τέτοια εκθεσιακά γεγονότα, αλλά βέβαια προβάλλουν και την περιοχή μας και δίνουν κοινωνική και οικονομική ανάσα σε όλες τις επιχειρήσεις. Στείνεται επίσης κατά τη διάρκεια του Fair Shopping Festival, το τελευταίο στείνεται ειδικό περίπτερο με παρουσίαση ιστορικών στοιχείων της Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας Καστοριάς από το αρχείο του Συνδέσμου Γουνοποιών. Επίσης τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τη διάρκεια του Fair Shopping Festival ανακοινώνεται από τον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο της Ερνατία, ΑΕ, ότι τον επόμενο Μάρτιο, τώρα δηλαδή, θα πρέπει κανονικά να βγει η μελέτη για την κατασκευή του κόμβου για τη διασύνδεση του εκθεσιακού με την Ερνατία. Πραγματοποιείται επίσης για πρώτη φορά στην 30ετή ιστορία του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πρώτη φορά εκτός Αττικής, στα γραφεία του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς. 2019, αυτή τη στιγμή δηλαδή, οργανώνεται η 44η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς με συμμετοχή 116 κρατών. Για μία ακόμη φορά έχουν εξαντληθεί όλοι οι διαθέσιμοι χώροι, δεν υπάρχει τίποτα, είναι πρωτοφανής η συμμετοχή και μάλιστα υπάρχει λίστα αναμονής για αρκετές επιχειρήσεις, θα έλεγα. Είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα για την περαιτέρω ανάπτυξη και του συγκεκριμένου εκθεσιακού, το οποίο για μένα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιηθεί μάλλον με πολλαπλούς τρόπους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοδομική άδεια. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την οικοδομική άδεια στα χέρια μας. Ήδη έχουν τελειώσει όλες τις διαδικασίες, έχει κατατεθεί ο φάκελος στην πολεοδομία. Για να συνταχθεί ένας τέτοιος φάκελος χρειάζεται κάποια έγγραφα και κάποια πιστοποιητικά από διάφορες υπηρεσίες. Δεν μιλάμε για κάτι απλό, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα χρόνο λοιπόν με κατάλληλες ενέργειες, επισκέψεις και συναντήσεις προσπαθούσαμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όπως σας είπα, που επιτεύχθη στις 17 Ιανουαρίου του 2018. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου υπήρχαν κάποια άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε επιτυχώς, όπως ήταν η αλλαγή του συντελεστή δόμησης. Άλλου συντελεστή δόμησης έχουν τα βιοτεχνικά κτίρια, άλλου συντελεστή τα εκθεσιακά. Για τον λόγο αυτό έπρεπε ο Σύνδεσμος να έχει στην κατοχή του άλλα 100 στρέμματα για να επιτύχει τον συγκεκριμένο συντελεστή δόμησης. Τα 97 στρέμματα τα πήραμε με μορφή ενοικίου από την Διεύθυνση Γεωργίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, χωρίς κανένα πρόβλημα. Θέλαμε όμως άλλα 2,5 στρέμματα τα οποία τα ενοικιάσαμε και αυτά από ιδιώτη. Μετά από 6 μήνες διαπραγμάτευσης, δεν είναι εύκολα πράγματα όπως σας είπα αυτά, όταν έχεις να κάνεις με τέτοιες υποθέσεις, τους οποίους όμως θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα με τα όρια του κτιρίου μας, ό,τι έχει να κάνει με την περίφραξη, το οποίο επίσης ξεπεράστηκε και στο σημείο αυτό θα ήθελα, όπως και κάποια άλλα προβλήματα, έχουν ξεπεραστεί πλήρως όλα και γι' αυτό σας ανακοινώνω και την αδειοδότηση πλέον επίσημα του κτιρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Μιχελάκη, προσωπικά. Βέβαια, όλους έχουν ευχαριστήσει την κυβέρνηση, την τοπική βουλευτή εδώ πέρα για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει. Απλώς αναφέρω τον κύριο Μιχελάκη, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε λύση σε κάποια προβλήματα που απασχολούσαν σε ό,τι είχε να κάνει με την κατάθεση του φακέλου. Και βέβαια όλους τους συνεργάτες, όσους βοήθησαν γι' αυτό, όπως και όλη την υπηρεσία της πολεοδομίας Καστοριάς. Τα προβλήματα του κτιρίου και της εταιρείας ήταν κατασκευαστικά, ήταν εξοπλισμοί, αντιμετωπίσαμε δηλαδή τέτοια προβλήματα σε ό,τι είχε να κάνει με τη λειτουργία και με τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Κατασκευαστικά και εξοπλισμοί οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν ποτέ από την κατασκευάστρια εταιρεία. Αλλά από τη στιγμή που έγινε η πρώτη έκθεση του 2013,
σημαίνει βέβαια αυτόματα ότι έχει παραλυφθεί το κτίριο. Τα θέματα, τα κυριότερα θέματα, τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν θέματα πυροπροστασίας, όλο το αποχετευτικού δικτύου το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου από την αρχή, ρυθμιστές θερμοκρασίας κλπ. Όλα τα υπόλοιπα, όπως και ανακατασκευή της στέγης. Καταλαβαίνετε και νομίζω είναι οφθαλμοφανές ότι ένα κτίριο 13.000 τετραγωνικών μέτρων, δεν μιλάμε για κάτι απλό, δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο και αναφέρομαι στη στέγη για πιθανά προβλήματα που προκύπτουν. Ξεπεράστηκαν κάποια θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με πρόστιμα, τα οποία επιβλήθηκαν στον Σύνδεσμο Γονοποιών και στην ΑΕ. Το κυριότερο ήταν το 1.280.000 της πολεοδομίας, που επιβλήθη διότι ως βιοτεχνικό κτίριο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εκθέσεις, δεν μπορούσε να έχει τη λειτουργία του εκθεσιακού. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς, επειδή θέλαμε τον πρώτο λόγο και όλα αυτά τα πλεονεκτήματα να τα έχει ο εκθέτης, δεν μπήκαμε σε διαδικασία ώστε να φέρουν τους συναδέλφους γονοποιούς να χαλάσουν τα περίπτερά τους και να τα ξαναχτίσουν. Θέμα οικονομίας ήταν, θέμα κόστους και οτιδήποτε άλλο, πήραμε την ευθύνη ως Σύνδεσμος Γονοποιών. 60.000 περίπου ένα πρόστιμο επιπλέον από κάποιους τακτικούς ελέγχους της προηγούμενων ετών 2012-2013. 30.000 ευρώ από την ΔΕΗ λόγω του ότι λειτουργήσαν στο κτίριο το 2013 και στην πρώτη έκθεση γεννήτριες για να σηκώσουν το όλο φορτίο, τα οποία όμως δημιούργησαν πρόβλημα στους μετρητές της ΔΕΗ και δημιούργησαν αυτό το πρόστιμο. Σας λέω επιγραμματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε και έπρεπε να δοθούν λύσεις καθημερινά, προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως με συντονισμένες ενέργειες και κυρίως της ΑΕ ήταν η πρώτη φορά που ο Σύνδεσμος πήρε και επιστροφή φόρου, διότι παρουσιάζαμε έξοδα, όχι έξοδα σπατάλες προς Θεού, δαπάνες οι οποίες ήταν προς το καλό των νυχτών, όπως το να φέρουμε πτήσεις, τσάρτερ, παρουσιάστηκε ως έξοδο. Αυτό όμως ήταν πλεονέκτημα των εκτιτών, δηλαδή δημιουργούμε ανάπτυξη, αλλά παράλληλα αποφέρουμε και ωφέλη στην οικονομία του Συνδέσμου. Με λίγα λόγια λοιπόν, έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια ένα σημάζεμα στον Σύνδεσμο, χωρίς να υπάρχει το οτιδήποτε, άλλωστε τοποθετήθηκα και από την αρχή, οποιαδήποτε μορφή. Παραλάβαμε μία έκθεση το 2015 με 82 εκθέτες. Αφήνουμε μία έκθεση με 122 εκθέτες στα πιο δύσκολα χρόνια της Γούνας. Παραλάβαμε αρκετές υποχρεώσεις, θα έλεγα, οφειλές οι οποίες ήταν στη διαδικασία να πληρωθούν. Δεν υπάρχει κανένα δάνειο και καμία υποχρέωση αυτή τη στιγμή από τον Σύνδεσμο σε οποιαδήποτε τράπεζα πλην της συνεταιριστικής που έχει να κάνει με το αναπτυξιακό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα επιληθεί με την εκταμείευση του αναπτυξιακού. Ο Σύνδεσμος λοιπόν αυτά τα χρόνια προχώρησε σε αποπληρωμή περίπου 600.000 ευρώ αποπληρωμές και οφειλές. Και αφήνει καλή παρακαταθήκη, θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε νούμερα, αλλά αφήνει μια πολύ καλή παρακαταθήκη που καθιστά το Σύνδεσμο να μην μπαίνει στη διαδικασία να ψάχνει. Όταν αναλάβουμε το 2015, θυμάμαι, Τζένι, παίρνουμε τηλέφωνο κάποιους εκθέτες να βάλουν προκαταβολή ώστε να βγουν οι μισθοδοσίες των εργαζομένων εδώ πέρα του Σύνδεσμου. Αυτή τη στιγμή νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Σύνδεσμος μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα για ένα χρόνο. Αποπληρώθηκαν λοιπόν όλα αυτά, να σας αναφέρω, μπορώ να αναφέρω όχι εκτός από νούμερα, ότι τα δάνεια όπως σας είπα έχουν εξοπληθεί όλα. Οι φόροι του 2015-2016, ό,τι αναλάβουμε, έχουν εξοπληθεί όλα. Στη ΔΕΗ κάποιες υποχρεώσεις. Στην εφορία τα είπαμε αυτά και βέβαια και στους κατασκευαστές. Και αυτή τη στιγμή έχει τη χαρά, θα έλεγα, θα έχει μάλλον η επόμενη διοίκηση να διαχειριστεί ένα κτίριο υπερσύγχρονο με ελάχιστες υποχρεώσεις τρέχουσες που έχουν να κάνουν με τα τελευταία πρόστιμα. Εγώ στο
το σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω, κλείνοντας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους. Να ευχαριστήσω όλους τους θεσμικούς παράγοντες, τους οποίους είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ αυτά τα τελευταία χρόνια. Την κυβέρνηση για τη λύση που έδωσε στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο σύνδεσμος. Τους βουλευτές του νομού, τον Περιφερειάρχη, τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον Δήμο Άργους Ορεστικού για τη συνεργασία που είχαμε και αναφέρομαι στους δύο δημάρχους οι οποίοι είχαμε τη συνεργασία ο Σύνδεσμος Δημοτικών Καστοριά και τις υπηρεσίες βέβαια που ανήκουν στις δημοτικές αρχές. Όλα τα σώματα ασφαλείας, όλους όσους συνεργαστήκαμε αυτά τα χρόνια από όλους τους τομείς, συνεργάτες του Συνδέσμου, οι οποίοι βοήθησαν στο έπακρο για να έχουμε σήμερα αυτά τα αποτελέσματα. Όλους τους τεχνικούς και όλους όσους εργάστηκαν για το Σύνδεσμο και την έκθεση. Εσάς, τα μέσα ενημέρωσης, τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή βρήκα συμπαραστάτες, όχι εγώ προσωπικά, ο Σύνδεσμος Γνωπιών, και είναι κάτι που επίσης λέω συχνά, ότι έχουν καταλάβει όλοι αυτό που γίνεται εδώ πέρα πλέον στην Καστοριά. Ειλικρινά αισθάνομαι ότι απέκτησα νέους φίλους και καλούς φίλους. Θα ήθελα να εξάρω την άψογη συμπεριφορά σας όλα αυτά τα χρόνια. Και την άψογη συνεργασία που είχαμε, καθώς και τη δυνατότητα που μας δώσετε να προβληθούν οι δράσεις μας για το καλό και του κλάδου, αλλά και του τόπου. Αφήνω τελευταίο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εργαζομένους του Συνδέσμου. Θεωρώ ότι γίναμε πλέον μια οικογένεια. Μπήκαμε άνθρωποι χωρίς να είμαστε, όπως είπα και στην αρχή, ιδιαίτερα γνωστοί, να γνωριζόμαστε ιδιαίτερα, αλλά βγήκαμε ως οικογένεια. Τον Αποστόλη, ο οποίος θα είναι ο νέος πρόεδρος, ο Φέδωνας, ο νέος αντιπρόεδρος, τον Ιορδάνη, τον Νίκο, τον Αργύρη, τον Μιχάλη, τον Αντώνη, τον Στράτο, δεν ξέχασα, τον Παύλο, ναι, μου επιτρέπετε. Και βέβαια τα άτομα εδώ πέρα, τους συνεργάτες μου, τους εργαζομένους του Συνδέσμου, την Κυριακή, την Τζέννη, τη Γιάννα, τον Γιώργο, που νυχθημερών μάλλον δίναμε τον αγώνα μας καθημερινά, ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Με τέτοιους ανθρώπους είναι σίγουρο ότι υπάρχει μέλλον και ελπίδα, θα έλεγα, και στον Σύνδεσμο, αλλά και στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.